Νέος διοικητής στη 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στο Δημότυχο ανέλαβε ο υποστράτηγος Ιωάννης Κοστούλας, παρουσία ποιού έγινε η τελετή παράδοση παραλαβής. Ολοκληρώθηκε χθες στη Δαδιά ο πρώτος κύκλος του στρατηγικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Τη δήλωσαν ο πρόεδρος του διαζώματος και οι τοπικοί παράγοντες. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η ενημερωτική εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας για το σαχαρώδη διαβήτη. Ποια ήταν η προσέλευση? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 14 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Νέος διοικητής στη 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού στο Δημότυχο ανέλαβε ο υποστράτηγος Ιωάννης Κοστούλας. Η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην έδρα της Μεραρχίας, παρουσία του αρχηγού του ΓΕΘΑ Δημήτρη Χούπη. Η τελετή παράδοσης παραλαβής της διοίκησης της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Δημοτύχου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην έδρα της Μεραρχίας. Μετά την απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τοποθετήθηκε διοικητής της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού ο υποστράτηγος Ιωάννης Κοστούλας, σε αντικατάσταση του αποχωρούντος διοικητή υποστράτηγου Κωνσταντίνου Καραμανίδη. Παραδίδω σήμερα, μετά από απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, τη διοίκηση της Μεραρχίας και μετετίθαμε στον Α κλάδο του ΓΕΣ ως διευθυντής, πλημμυρισμένος από ποικίλα συναισθήματα. Υποκλίνομαι με σεβασμό στις πολεμικές σημαίες της Μεραρχίας, των σχηματισμών και των μονάδων της. Αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αξιωματικούς και οπλίτες, πεσόντες ήρωες στους αγώνες του έθνους μας, αλλά και τους ήρωες που έπεσαν ή τραυματίστηκαν στην ελληνική περίοδο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, επιδεικνύοντας θάρρος και αυταπάρνηση. Νιώθω εξαιρετική τιμή και υπερηφάνεια που διοίκησα τη βορειότερη και ισχυρότερη μεραρχία του στρατού μας, φυλάτοντας Θερμοπύλες εδώ σε αυτή την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας, ανάμεσα σε 3 ποτάμια και 2 χώρες. Μια μεραρχία εμπεπλεγμένη με τον αντίπαλο, η οποία ενεργεί σε ένα δύσκολο επικοινωνιακό περιβάλλον, έχοντας τη μοναδικότητα να υπερασπίζεται την ακαιρεότητα της πατρώας ελληνικής γης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα χερσαία και ποτάμια σύνορα. Νιώθω τυχερός που γνώρισα όλους εσάς, ευτυχής που σταθήκατε δίπλα μου, ικανοί συνεργάτες, και απερίγραπτα λυπημένος που σας αποχωρίζομαι. Ανέλαβα τη διοίκηση Μεραρχίας στις 10 Μαρτίου 2023, πλήρως συναισθανόμενος τη βαριά ευθύνη του καθήκοντος που αναλάμβανα απέναντι στην πατρίδα, στους κατοίκους του Βορείου Εύρου, στους προκατόχους μου, αλλά και απέναντι σε όλους εσάς, τους υφισταμένους μου. Δεν θεωρώ ότι η στιγμή αυτή είναι κατάλληλη να κάνω τον απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε στη Μεραρχία τη χρονιά αυτή, πλην όμως οφείλω να ομολογήσω ότι, συνεχίζοντας το έργο των άξιων προκατόχων μου, πετύχαμε σημαντικά βήματα προόδου στην αύξηση της μαχητικής ισχύως μας, στην ισχυροποίηση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην αύξηση των δυνατοτήτων επιτήρησης και ασφάλειας της προκάλυψης, αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και διαβίωσης του προσωπικού της μεραρχίας. Όλα τα παραπάνω τα διαπιστώνετε τόσο εσείς, όσο και η τοπική κοινωνία, η οποία εισπράττει καθημερινά το μοναδικό προϊόν που παράγουμε ως ένοπλες δυνάμεις, την ασφάλεια. Στον νέο διοικητή της Μεραρχίας, εξαίρετο συνάδελφο, υποστράτηγο Κοστούλα Ιωάννη, το συγχαίρω για την επάξια προαγωγή του, για την τοποθέτησή του στη διοίκηση της Μεραρχίας και του εύχομαι να έχει την προστασία του Πανάγαθου Θεού, υγεία, δύναμη, αντοχές και να απολαύσει τη διοίκησή του. Σας προτρέπω όλους να το στηρίξετε στο δύσκολο και απαιτητικό έργο, επιδεικνύοντας το ίδιο πάθος, το στένος και τον ενθουσιασμό που αντίκριζα καθημερινά στα πρόσωπά σας. Αρχιπολοχαγός Πυροβολικού, Κουλουριώτη Θεόδωρος. Κύριε Αρχηγέ, επιτρέψτε να παραδώσω το λάβαρο με τέλημα της Μεραρχίας στον παραδίδοντα διοικητή. Στρατηγέ, επιτρέψτε να σας παραδώσω το λάβαρο με το έμβλημα της Μεραρχίας. Για την περίοδο άσκησης των καθηκόντων μου, οι κατευθύνσεις μου είναι παρακάτω. Κυρία προσπάθεια,
η συνεχής επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητος. Η επιχειρήση στο σύγχρονο πολυδιάστατο πεδίο μάχης αποτελεί την απαιτητικότερη πρόκληση, καθώς διεξάγονται από τώρα στο πεδίο των ιδεών πολύ πριν βληθούν πραγματικά πυρομαχικά. Η δυνατότητα επιτυχούς ανταπόκρισης αυτή εξασφαλίζει επιπλέον την επιτυχή ανταπόκριση σε οποιαδήποτε άλλης μορφής πρόκληση εμφανιστεί μπροστά μας. Με τον τρόπο αυτό προβάλλουμε με τον πιστικότερο τρόπο την αξιοπιστία μας προς κάθε ακροατήριο, συμπεριλαμβανομένων των συμμαχικών τα οποία υποστηρίζουμε ως φιλοξενούν έθνος και με τα οποία διεξάγουμε κοινές δραστηριότητες στην νευραλγική γεωπολιτικά περιοχή που βρισκόμαστε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε τη δυνατότητα να συνδράμουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο οπουδήποτε απαιτηθεί, αυξάνοντας κατακόρυφα την τόσο απαραίτητη συνολική ανθεκτικότητά του. Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου είναι οι εξής. Διαφύλαξη του ακριβότερου οπλικού συστήματος της μεραρχίας μας, του προσωπικού της, τηρώντας απαρέγκλητα τους κανόνες ασφαλείας τόσο στην περίοδο της ειρήνης, όσο και κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, καθώς η αριθμητική υπεροχή του εξανατολών αντιπάλου απαγορεύει την αδικαιολόγητη απώλεια έστω και ενός μαχητού. Να θεωρήσετε δεδομένο ότι θα σας παραστέκομαι συνεχώς σαν πατέρας. Είμαι πεπισμένος ότι όχι μόνο θα διατηρήσουμε το ήδη ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο της μεραρχίας μας, αλλά ότι με σιγουριά μπορούμε να στραφούμε στους προκατόχους μας και να τους βεβαιώσουμε ότι άμεσα δε γεσόμεθα πολλό κάρονες. Στον απερχόμενο διοικητή, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, υποστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη, εύχομαι υγεία, καλή τύχη και ευόδοση του έργου του στα νέα του καθήκοντα. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί αντιπασπιστές, οπλίτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Δημοτήχου, με το βλέμμα μας στραμμένο στην πολεμική μας σημαία και το νου μας προσιλωμένο στην εκτέλεση της αποστολής μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Δημοτήχου! Ζήτω! Τιμόμενο πρόσωπο ήταν ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, ενώ στην τελετή προέστη ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Οριστιάδας και Σουφλή, ο κύριος Κύρος Δαμασκηνός. Παρέστησαν ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο δήμαρχος Δημοτήχου Ρωμίλος Χατζηγιάνογλου, η αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χριστίνα Αγγελιλούδη και οι αντιπεριφερειάρχες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Βενετίδης και Φανή Μπαχαρίδου. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του στρατηγικού σχεδίου για την ανασυγκρότηση του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Ο επικεφαλής της Επιτροπής και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, Σταύρος Μπένος, συναντήθηκε χθες στη Ταδιά με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το master plan για την ανασυγκρότηση του νομού. Η τελευταία συνάντηση του πρώτου κύκλου για την ανασυγκρότηση του Εύρου πραγματοποιήθηκε χθες στη Δαδιά. Έως τα τέλη Μαρτίου θα προετοιμαστεί το master plan βάσει των προτάσεων που έχουν κατατεθεί. Ήταν η τελευταία συνάντηση του πρώτου κύκλου. Πάρα πολύ σημαντική. Είδαμε τον εαυτό μας και το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά είδαμε και εικόνες από το μέλλον, το προσεχώς. Το πιο προσεχώς είναι η 31 Μαρτίου, όπου με το καλό παραδίδουμε την πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία θα είναι πάρα πολύ στοχευμένη, η οποία θα έχει τον παλμό των προτάσεων του κόσμου, των επιστημόνων, αλλά κυρίως θα είναι σαφής ως προς την περιγραφή των δράσεων και των έργων του μέλλοντος αυτής της περιοχής, που πρέπει όλοι να στρατευτούμε για την ανασυγκρότησή της. Σήμερα είναι η τέταρτη συνάντηση της ομάδας ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου, της κυβερνητικής ομάδας, όπου πλέον είμαστε στη φάση σταδιακής σχηματοποίησης του master plan. Ένα master plan που από τη μία πλευρά φυσικά περιλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου καλοκαιριού, με τη δημοσιονομική επίπτωση του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης να έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια.
Παράλληλα όμως τρέχουμε και το σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης μαζί με την Επιτροπή, όπου τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η σχηματοποίηση του Master Plan, του οποίου θα προχωρήσουμε έτσι ώστε να είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής εντός του έτους, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα σχέδια και όλες τις πολιτικές, αλλά και όλα τα προγράμματα και τα έργα για την στήριξη του Εύρου, έτσι ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την περιοχή να βρεθεί σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν τη μεγάλη φυσική καταστροφή, επιδιώκοντας την επίλυση και χρόνιων παθογενειών, έτσι ώστε να μπορέσουν οι πραγματικές, οι δομικές προοπτικές που έχει αυτή η περιοχή να αξιοποιηθούν στο έπακρον. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη Δαδιά. Είναι η τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Συνεχίζονται και πιστοί συνδεσμεύσεις μας, τόσο αν θέλετε με την Επιτροπή, όσο και εδώ οι φορείς και οργανισμοί της περιοχής. Συμβάλλουμε με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας, ο καθένας το ρόλο που έχει αναλάβει. Αυτό που μπορώ να πω και να αξιολογήσω είναι ότι πραγματικά ο κ. Τριαντόπουλος έχει έρθει και στις 4 και Γενική Γραμματής εδώ στην έδρα της Δαδιάς, αν θέλετε, στον ΟΦΠΚ, για να συνεδριάσουμε, για να δείξουμε το ενδιαφέρον από πλευράς τόσο της κυβέρνησης όσο και της περιφέρειας αυτού του σχεδιασμού και αυτής της επιτροπής. Εκτιμώ ότι μέχρι τέλη Μαρτίου είναι η ημερομηνία που θα ολοκληρωθούν οι κατάθεσεις προτάσεων. Στο επόμενο διάστημα θα γίνει η αξιολόγηση και όπως έχουν δεσμευτεί στις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμες για να αρχίσουμε να κάνουμε μελέτες και να προκυρήσουμε τα έργα αυτά που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Εύρου. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, τόσο αν θέλετε από όλους τους οργανισμούς φορείς, ακόμη και από πολίτες της περιοχής. Η στόχευση είναι να μην γίνει μόνο, αν θέλετε, η αναδάσωση ή η έργα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι μια σειρά από έργα που θα ενδυναμώσουν τόσο την οικονομία όσο και την ψυχολογία του κόσμου της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν παρίσθηκε και η Περιφέρεια, δια μου και όλων των συνεργατών μου, γιατί ένα μεγάλο μέρος όλων αυτών θα περάσει μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις της περιφέρειάς μας και ένα κομμάτι θα ενισχύσει και θα βοηθήσει και ο αναπτυξιακός οργανισμός. Γι' αυτό λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στην Επιτροπή, γιατί πραγματικά το χρονοδιάγραμμα το τηρεί σε κάθε τη κατεύθυνση και σε κάθε τη χρονική στιγμή. Ο Δήμος Οριστιάδας είναι εδώ παρόν και στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, συμμετέχουμε στις εξελίξεις. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την Οριστιάδα, το Βόρειο Εύρο συνολικά. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και επιφυλακτικοί, γιατί όλα αυτά, όπως συζητούσα και πριν με τους συνεργάτες του διαζώματος, χρειάζονται και την απαραίτητη τεχνική στήριξη. Γιατί η τεχνική στήριξη χρειάζεται την απαραίτητη χρηματοδότηση. Είμαστε σε διαβουλεύσεις λοιπόν, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει, γιατί και τα χρονοδιαγράμματα είναι σφιχτά, να έχουμε τα τεχνικά δελτία έτοιμα, να έχουμε τις μελέτες έτοιμες, για να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα τα έργα. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να πιέσουμε όσο χρειαστεί. Είμαστε και σήμερα εδώ στη συνεδρίαση της Ειδικής Κυβερνητικής Επιτροπής που συνεδριάζει για τέταρτη φορά στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς. Από πλευράς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι τρέχουμε πιο γρήγορα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Συμβασιοποιήθηκαν ήδη τα έργα αντιδιαβρωτικών εργασιών τόσο σε περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Σουφλίου όσο και του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Τα έργα στο Δασαρχείο Σουφλίου έχουν προχωρήσει σε ποστό άνω του 70-75% και σίγουρα θα έχουν ολοκληρωθεί πολύ πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, το αργότερο πρώτο πενθήμερο Απριλίου, θα έχουν συμβασιοποιηθεί και τα έργα στο Δασαρχείο Διδημοτήχου, προκειμένου να καλυφθεί όλη η περιοχή που επλήγει από την καταστροφή του καλοκαιριού του 2023, και προφανώς συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην υλοποίηση όλου του συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης Εύρος μετά, το οποίο με το συντονισμό του Υφυπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου και της ομάδας του κυρίου Σταύρου Μπένου έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε εχθές η ενημερωτική εκδήλωση του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας για τον σακχαρώδη διαβήτη στα πλαίσια των προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης του Κέντρου Υγείας και της 4ης ΥΠΕ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας, Χρήστο Παπαθανάκη, ο κόσμος αγκάλιασε τη συγκεκριμένη δράση, δίνοντάς του το έναυσμα για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον τομέα της προληπτικής ιατρικής. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τον σακχαρώδη διαβήτη, την διάγνωση, τη θεραπεία και τις επιπλοκές του, πραγματοποίησε χθες στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, στα πλαίσια των προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης της 4ης ΥΠΕ. Ικανοποιημένος από την προσέλευση των πολιτών, ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας, Χρήστος Παπαθανάκης, τόνισε ότι η στήριξη του κόσμου στις συγκεκριμένες δράσεις τους δίνουν το έναυσμα για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον τομέα της προληπτικής ιατρικής. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται πάλι στα προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης της 4ης ΥΠΕ και το Κέντρο Υγείας. Ο κόσμος ήρθε και αυτή τη φορά αρκετά αθρώα. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση. Αγκαλιάζει την προσπάθειά μας και αυτό μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο για να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι ο ζαχαρός διαβήτης, ένα νόσημα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολλά στρώματα του πληθυσμού. Εμείς, βέβαια, τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει και άλλες φορές και άλλες συναντήσεις για τον ζαχαρό διαβήτη, όμως ποτέ δεν είναι ανώφελο να επαναλαμβάνονται μερικά πράγματα, γιατί πάντα κανείς μπορεί να μάθει κάτι του καινούριο και να μπεδώσει μερικά πράγματα. Έχουμε ομιλητές από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδος, είναι 4 ομιλητές, είναι μια νοσηλεύτρια που θα αναφερθεί στον τρόπο διαβίωσης, ο οποίος είναι σημαντικός για τη σωστή ρύθμιση πράγματι. Όσο και καλή να είναι η θεραπεία που μπορεί να δώσει ένας γιατρός, αν ο ασθενής δεν έχει έναν σωστό τρόπο διαβίωσης, σύντησης, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο αποτέλεσμα. Οπότε εμείς να πούμε, επαναλαμβάνουμε αυτή την ημερίδα, ελπίζοντας να δώσουμε στον κόσμο που μπορείτε να μας παρακολουθήσει χρήσιμες πληροφορίες και για την θεραπεία, αλλά και ιδίως για τη συμμόρφωση και ιδίως για την πρόληψη και να προλάβει δηλαδή τις επιπλοκές που στο ζαχαρό διαβήτη είναι πάρα πολλές και μάλιστα μερικές είναι και σημαντικές, όπως είναι η αμφιλοστροδοϋπάθεια, όπως είναι οι νευραλγίες, νευροπάθημα περιφερικού τύπου, όπως είναι το διαβητικό πόδι που μπορεί να φτάσει στη γάγκρινα και πολλές φορές και στον ακροτηριασμό. Οπότε να έχουμε και μια σημαντική αναπηρία. Θέλω να πω ότι αυτές οι μερίδες που κάνουμε εμείς αλλάζουν λίγο και την όψη του Κέντρου Υγείας, τον τρόπο δράσης του. Έχουμε δηλαδή βάλει την προληπτική ιατρική και την ενημέρωση του κόσμου σαν ένα πυλώνα σημαντικό στη δραστηριότητά μας και έτσι θα συνεχίσουμε και πράγματι το Μάιο θα έχουμε μια σημαντική ημερίδα η οποία θα εστιάζει στα νοσήματα του μυϊκού ιστού και του συνδετικού ιστού, όπως οστεοαρθρίτιδες, οσφιαλγίες, οστεοπόρζε και ρευματοειδείς αρθρίτιδα, και θα κοιτάξουμε σε αυτές τις ημερίδες να εμπλέξουμε και ιδιώτες γιατρούς, θέλουμε δηλαδή να παντρέψουμε το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα και θα κοιτάξουμε να εμπλέξουμε σε αυτήν την προσπάθειά μας και το νοσοκομείο. Αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση όπως ως τώρα. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Εύρου Ιωάννης Πετρίδης και ο Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Αντώνης Τσομπανίδης, στηρίζοντας τη δράση του Κέντρου Υγείας Ορεστιάδας. Στην Ορεστιάδα, το Κέντρο Υγείας και προσωπικά ο κύριος Παπαθανάκης έκανε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση και βοήθησε με αυτή τη δράση του να ενημερωθεί το κοινό και για το διαβήτη, ποια είναι τα συμπτώματα, ποιες είναι οι υποκλινικές μορφές, τι πρέπει να προσέχουμε. Ο Σύλλογος εννοείται ότι στηρίζει πάντα αυτές τις δράσεις και χαιρόμαστε πάρα πολύ που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ καλούς ομιλητές. Το βασικότερο είναι ότι ο σακχαρώδης διαβήτης είναι υποκλινικός αρχικά, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει διαβήτη και να μην το γνωρίζει τις πρώτες μέρες ή το πρώτο χρονικό διάστημα, ειδικά στο διαβήτη τύπου 2, δηλαδή ηλικίες 35 με 50, που οι γονείς τους είχαν διαβήτη. Καλό είναι μια φορά το χρόνο να κάνουν εξετάσεις, γιατί μπορεί να έχουν διαβήτη και να μην το ξέρουν και να το καταλάβουν πώς, όταν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο βρεθούν στο νοσοκομείο ή συμβεί κάποιο έκτακτο γεγονός και πάνε και κάνουν εξετάσεις, να τους πει κάποιος: καλά, έχεις διαβήτη, δεν το ήξερες. Και ο διαβήτης δουλεύει από την πρώτη μέρα που εμφανιστεί, και όταν λέω δουλεύει εννοώ ότι έχει κάποιες επιπλοκές οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες. Επομένως η πρόληψη βοηθάει και γι' αυτό αυτές τις εκδηλώσεις τις χαιρετίζουμε και τις υποστηρίζουμε πάντα. Ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας παρακολουθούσαμε μια σπουδαία εσπερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί που μας έκαναν μια σημαντική ενημέρωση, η οποία αυτή η ενημέρωση αφορά το ζαχαρό διαβήτη και πιστέψτε με, μας αφορά όλους.
Όταν ξέρουμε ότι πάνω από 350 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και πάνω πάσχουν από σαφαρά διαβήτη, είναι ένα γεγονός το οποίο αφορά κάθε σπίτι. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι μακροχρόνια και η οποία δεν χρειάζεται παρακολούθηση και θα πρέπει όλοι μας, αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από τους ομιλητές, να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ότι να μην το αφήσουμε στην άκρη. Και πιστέψτε με ότι ήταν μια σημαντική ενημέρωση και πιστεύω πως το Κέντρο Υγείας θα συνεχίσει τέτοιες ενημερώσεις που αφορά ειδικά το Δήμο το δικό μας και εμείς ως Δήμος Οριστιάδος θα είμαστε δίπλα στο Κέντρο Υγείας. Από το Επιμελητήριο Εύρου γνωστοποιείται ότι στο διάστημα 10 με 13 Απριλίου τα 6 επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του συλλογικού τους οργάνου διοργανώνουν έκθεση τροφίμων και ποτών σε χώρο του Μετρό Συντάγματος στην Αθήνα. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η προβολή τους στην πρωτεύουσα αλλά κυρίως η δυνατότητα που θα έχουν οι παραγωγοί να κάνουν πωλήσεις στα προϊόντα τους σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας. Καλούνται όσοι παραγωγοί τροφίμων και ποτών δραστηριοποιούνται στην περιοχή εμβέλειος του Επιμελητηρίου Εύρου να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση στην οποία θα υπάρχει δυνατότητα πώλησης προϊόντων με αυστηρή προϋπόθεση την έκδοση παραστατικών από τον εκάστοτε πολιτή. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη ότι η συμμετοχή τους προϋποθέτει τη φυσική τους παρουσία ή κάποιου εκπροσώπου τους ώστε να γίνεται η πώληση. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με το Επιμελητήριο Εύρου, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2551035848 και στο email epimevro@papakiotene.gr. Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία και η Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος δημιούργησαν ένα τηλεοπτικό σποτ, κοινωνικό μήνυμα, που αποτελεί μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου για τις ρευματικές παθήσεις. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από τις παθήσεις αυτές είναι πολύ μεγάλος. Τόσο καιρό μου λες ότι έχεις πρίξιμο και πρωινή δυσκαμψία στις αρθρώσεις ή πόνο και πρωινή δυσκαμψία στη μέση και οι ενοχλήσεις διαρκούν για μέρες. Έχεις εξάνθημα, ξηροστομία, ξηροφθαλμία και άλλα παράξενα συμπτώματα. Τα καμπανάκια δεν τα ακούς. Το σώμα σου πονάει, το σώμα σου μιλάει. Τι περιμένεις? Επισκέψου τον ρευματολόγο και ενημερώσου. Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις τις ρευματικές παθήσεις αποτελεσματικά. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2024, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά αυξημένο κουπόνι voucher που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 400 ευρώ. Με το νέο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι που θα κληρωθούν μπορούν να εκδώσουν μία άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλημα της χώρας επιλέξουν. Η περιήγηση στο Δήμο Αριστιάδας θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στο Μουσείο της Φτελιάς.